Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 6ης Δημοτικού. Είμαστε στην ενότητα, οι Έλληνες κάτω από την Οθωμανική και τη Λατινική κυριαρχία, και θα δούμε το κεφάλαιο «Τι κλέφτες και οι αρματολοί». Καθώς οι Οθωμανοί Τούρκοι επέκτηναν την κυριαρχία τους στη Βαλκανική Χερσόνησο, είχαν να αντιμετωπίσουν διάφορες εξεγέρσεις από ομάδες Ελλήνων, που συνέχιζαν την παράδοση των πολεμιστών του Βυζαντίου. Ένας από τους σημαντικότερους πολεμιστές ήταν ο Κροκόδηλος Κλαδάς, ο οποίος είχε για ορμητήριο του Τιμάνη, μια από τις λίγες περιοχές που δεν υποτάχθηκαν στους Τούρκους. Οι Μανιάτες ήταν ορεσίβιοι, δηλαδή κατοικούσαν στα ορεινά, που αγρυπνούν νύχτα-μέρα για να διατηρήσουν την ελευθερία τους και δεν εννοούν να αναγνωρίσουν κανένα ηγεμόνα επί της γης, όπως τους περιέγραψε Γάλλος περιηγητής. Άλλοι ένοπλοι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν οι κλέφτες. Οι κλέφτες ζούσαν στην ύπαιθρο και είχαν τα λιμέρια τους, δηλαδή τα κρυσφύγετά τους, σε δύσβατα μέρη. Ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, η καθεμιά με τον καπετάνιο της και το δικό της μπαϊράκι, δηλαδή λάβαρο ή σημαία. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους και γενικά για την εξουσία, στοιχείο που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι, οι κλέφτες έγιναν σύμβολο της αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων ενάντια στους κατακτητές. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην ύπαιθρο, οι Οθωμανοί Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ένοπλους Έλληνες, πρώην κλέφτες, τους αρματολούς. Ωστόσο οι αρματολοί, παρόλο που ήταν βοηθητικά στρατεύματα των Τούρκων, συνεργάζονταν συνήθως με τους κλέφτες. Παρατηρήθηκε έτσι το φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας, πολλοί αρματολοί να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να προσχωρούν στις τάξεις των κλεφτών. Φημισμένοι αρματολοί ήταν ο Γεώργιος Ανδρίτζος, ο Κατσαντώνης στη Ρούμελη, ο Νικοτσάρας στον Όλυμπο, οι σουλιώτες Γεώργιος Μπότσαρης και Λάμπρος Τζαβέλλας και πολλοί άλλοι. Αρκετοί από τους γιους, τους συγγενείς ή τα πρωτοπαλίκαρα τους, συμμετείχαν αργότερα στη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι, για να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι νέο ανεβάζουμε. Σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.